Σοβαρό τροχαίο έχουμε στην Περαία της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Η Αναστασία Αργυριάδου μαζί μας με τις λεπτομέρειες. Αναστασία. Είμαστε εδώ στο σημείο της παράσυρσης, Λίνα, σε μια πολύ επικίνδυνη στροφή στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης, εδώ που σας δείχνει ο Μάγκης Αβραμίδης, 47χρονος οδηγός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εδώ περπατούσαν αμέριμνη μια οικογένεια. Μια οικογένεια που μάλλον είναι τουρίστες, από ό,τι λένε αυτό από τις μάρτυρες, με ένα 2χρονο παιδάκι στο καρότσι. Ήταν εδώ στην άκρη του δρόμου για να μπορούν να σέρνουν το καρότσι, κατευθυνόντουσαν προς την εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτου. Για άγνωστη αιτία παρέσυρε την οικογένεια ο 47χρονος οδηγός, με αποτέλεσμα το μωράκι περίπου 2 ετών που ήταν στο καρότσι εξφενδονίστηκε, έφυγε από το καρότσι, προσγειώθηκε εδώ που βλέπετε, σε αυτήν εδώ πέρα ακριβώς, στην περίφραξη του σπιτιού. Το παιδί ευτυχώς είναι καλύτερα στην υγεία του. Οι δύο γονείς όμως, σοβαρά τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και διασωληνώθηκαν. Τώρα, ο οδηγός του οχήματος, στην τρελή πορεία του, δεν μπόρεσε να το σταματήσει. Και από ό,τι βλέπετε, το αυτοκίνητο σταμάτησε μέσα στην αυλή της συγκεκριμένης οικίας. Όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι, Λίνα, είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος, διότι χθες, στο ίδιο ακριβώς σημείο, θα σας δείξει ροδιές ο Μάκης, ακόμα ένα αυτοκίνητο μπήκε μέσα και καρφώ στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού. Να πούμε ότι Αναστασία, το ζευγάρι είναι σοβαρά, ο άνδρας σοβαρότερα και το παιδί είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία Αργυριάδου.